Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το σημερινό story του Time TV είναι αφιερωμένο στην αγορά των καυσίμων. Μια αγορά η οποία έχει σχέση με το τελευταίο νοικοκυριό. Είτε αυτή έχει σχέση με το αυτοκίνητο, είτε με τη θέρμανση, επηρεάζει την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την αγορά, η οποία ενώ ήταν στην ατμομηχανή του ελληνικού εμπορίου, σήμερα αντιμετωπίζει τους τριγμούς της οικονομικής κρίσης. Τα θέματα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με έναν κατεξοχήν αρμόδιο στην αγορά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Αλέξανδρο Μαμιδάκη, αντιπρόεδρο της Jet Oil. Κύριε Μαμιδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε και ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι έτσι τα πράγματα. Η αγορά αντιμετωπίζει τριγμούς. Πώς βιώνετε εσείς μέσα από τα στοιχεία, έτσι όπως ακριβώς τα επεξεργάζεστε, την αγορά του μαύρου χρυσού, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε? Είναι πράγματι έτσι. Το τελευταίο, κατά τη διάρκεια του 2010, έχουμε βιώσει πάρα πολλές αλλαγές στην εγχώρια αγορά των καυσίμων. Μιλώντας για αυτές τις αλλαγές, αξίζει να πούμε για την αύξηση της φορολογίας. Μιλάτε για τις αιτίες που επηρέασαν την πορεία της αγοράς. Τις αλλαγές γενικότερα μέσα σε αυτή τη χρονιά που βιώνουμε. Σωστά. Από εκεί αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος κατ' επέκταση επηρεάζει και την δυναμική της αγοράς και τη μείωση που υφίσταται και σίγουρα και την τσέπη του κάθε καταναλωτή. Το δεύτερο, όπως και σε άλλες δραστηριότητες, είναι η οικονομική κρίση. Είναι το ίδιο το οικονομικό περιβάλλον. Το οποίο σε συνάρτηση με την αύξηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, ίσως και σε άλλα προϊόντα, έχει φέρει τρομακτικές αλλαγές στην αγορά μας. Αλήθεια, πόσο επηρέασε την αγορά? Σε τι πτώση οδήγησε? Να σημειώσω ότι την τελευταία πενταετία η αγορά των καυσίμων εντός Ελλάδος κυμαίνεται με μια αυξομοίωση της τάξης μέχρι και 2,5%. Για να καταλάβετε γιατί διαφοροποίηση μιλάμε μέσα στο 2010, αυτή η μείωση βάσει στοιχείων και του Υπουργείου για το οκτάμηνο είναι της τάξης του 11%. Και βάσει στοιχείων λοιπόν εταιριών για το δεκάμηνο, γιατί δεν έχουν δημοσιευτεί επίσημα, δεν έχουν δοθεί νούμερα επίσημα ακόμα για το δεκάμηνο, οδεύει προς τις τάξεις του 20%. Με συγχωρείτε, για να γίνει κατανοητό, μιλάμε 11% μείωση στους όγκους. Στους όγκους. Αυτό πραγματικά σημαίνει μια πραγματική μείωση της οικονομίας με δύο λόγια, όχι τζίρους. Τεράστια μείωση της οικονομίας. Τεράστια μείωση οικονομίας, τεράστια μείωση εσόδων, παρόλη την αύξηση, μείωση εσόδων για το κράτος, επειδή έχουν γίνει συζητήσεις περί προϋπολογισμού, αυξήθηκαν οι φόροι για να έχει μεγαλύτερα έσοδα, γιατί έπρεπε να αυξηθούν ως ένα βαθμό βάσει των κοινοτικών οδηγιών. Για να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν κάναν σωστά το λογαριασμό αυτοί που τον κάνανε και τελικά όχι αύξηση εσόδων δεν θα έχουν, παρά μείωση. Δηλαδή, στην περίπτωση που οι φόροι παρέμεναν στα ίδια επίπεδα, θα μπορούσαν τα δημόσια έσοδα να είναι υψηλότερα. Θεωρώ να είναι υψηλότερα, γιατί δεν θα είχε επηρεάσει τόσο Μάλιστα. πολύ την κατανάλωση. Σε συνδυασμό βεβαίως με την οικονομική κρίση, φανταστείτε πόσο δυσχεραίνει όταν έχουμε μια αύξηση της τάξης άνω των 50% στο φόρο. Και αν θέλετε να σας αναλύσω για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει. Αυτό έχει, έχει μια αξία. Λίτρου, έχει μια αξία. Δηλαδή στο 1,50 που πληρώνει ο καταναλωτής, τι ακριβώς? Πού πηγαίνει? 1,50 τη τιμή της αμόλυβδης στην αντλία που λέμε εμείς, δηλαδή το κόστος που αγοράζει ο τελικός καταναλωτής, περίπου το 1 ευρώ, σας το λέω έτσι λίγο χοντρικά, είναι φόροι και το ΦΠΑ. Δηλαδή αν σήμερα, το έχω ξαναπεί αυτό το παράδειγμα σε κάποιες επιμέρους συζητήσεις, αν σήμερα η τιμή του καυσίμου ήταν 0, το παίρναμε τζάμπα. Αν η πρώτη ύλη δεν είχε αξία. Μάλιστα. Η αντλία, η τιμή της αντλίας, βάζοντας φόρο, ΦΠΑ, κόστος δηληστηρίου, κόστος εταιρείας, κόστος μεταφοράς και κανένα κέρδος, θα ήταν περίπου στο 1,20. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν πρακτικά, γιατί περιθώρια κέρδους μιλάμε στο επίπεδο των εταιριών και των πρατηριούχων, για να μπορέσουμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε και κάποιες φημολογίες περί κερδών κτλ. Για να είναι βιώσιμη μια κατάσταση όσον αφορά τα πρατήρια, γιατί και εμείς κάνουμε μελέτη για κάθε πελάτη μας, να δούμε πού κυμαίνεται, μπορεί να κυμανθεί η κερδοφορία του, ώστε να ξέρουμε ότι είναι βιώσιμη η επιχείρησή του. Μάλιστα. Για να μην γυρίσει και η δυσκολία πίσω στην εταιρεία. Ένα πρατήριο που να δουλεύει με ένα μέσο όρο μεικτού κέρδους γύρω στα 10%. 8 με 10%, 8 είναι το μίνιμουμ, θεωρούμε ότι είναι ένας καλός δείκτης βιωσιμότητας ενός καταστήματος, ενός πρατήριου. Τώρα, για τις εταιρείες, είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Βάσει και μιας μελέτης του ΙΟΒΕ που βγήκε τον Οκτώβριο του 2010, ο κλάδος μας δουλεύει με ένα καθαρό περιθώριο, δηλαδή καθαρή κερδοφορία, σε μέσο όρο, κάτω από το 1%. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι βεβαίως είναι πολύ μεγάλη τζίρη και αυτό το 1% μπορεί να μεταφράζεται σε αρκετά μεγάλο νούμερο, αλλά αν αναλογιστεί κανείς τι επισφάλειες και τι ρίσκο έχει στην αγορά και τι χρηματοδότηση, δάνειο μέσω τραπεζών, γιατί είναι τεράστια τα κεφάλαια, χρειάζεται, ίσως αυτή η δουλειά δεν έχει καμία αξία. Δεν αξίζει για να δουλεύεις κόπο, και αυτά τα μικρά ποσοστά. Μάλιστα. Δυστυχώς παρουσιάζεται από τα περισσότερα μέσα, είτε γιατί δεν ξέρουν, είτε γιατί δεν μελετάνε σωστά, είτε γιατί πουλάει και το θέμα. Είτε γιατί πουλάει και το θέμα. Απλά, ότι οι εταιρείες και τα δηληστήρια και κατ' επέκταση και κάποια πρατήρια θησαυρίζουν, ζημιώνοντας την τσέπη του τελικού καταναλωτή. Μακάρι να ήταν έτσι και ας το ακούγαμε. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα από τη μελέτη των στοιχείων. Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε και στη Statbank, είδαμε ότι την περασμένη χρονιά οι κερδισμένοι ήταν τα δηληστήρια και το κράτος. Αντιθέτως, στους ζημιωμένους ήταν οι εταιρείες, οι πρατηριούχοι και ο απλός καταναλωτής. Αυτή είναι η πραγματικότητα των δεδομένων, των ισολογισμών των επιχειρήσεων. Όντως αυτά είναι τα δεδομένα. Κοιτάξτε, για τα δηληστήρια δεν θέλω να κατακρίνω ούτε να πάρω ιδιαίτερη θέση. Είναι μια επιχείρηση. Απλώς στη δήλη στην Ελλάδα υπάρχουν δύο παίκτες. Στο retail, δηλαδή εταιρείες εμπορίας, υπάρχουν 20, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5 με 6. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αυτό ότι βοηθάει τον ανταγωνισμό. Βοηθάει τον ανταγωνισμό. Έτσι, όχι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός που λένε και αυξάνουν έξω ή παίρνονται κάποια μέτρα για αύξηση του ανταγωνισμού. Έτσι, στην Ελλάδα υπάρχει και λειτουργεί ο ανταγωνισμός και είναι προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Και το σεβόμαστε αυτό και το υποστηρίζουμε. Τα δηληστήρια είναι δύο και κατ' επέκταση ο μικρότερος αυτός ανταγωνισμός και δεν θα μπορούσε να είναι και περισσότερα, γιατί η ελληνική αγορά είναι μικρή. Σωστό. Και τα δύο δηληστήρια, οι δύο όμιλοι μάλλον, γιατί είναι στην ουσία τέσσερα τα δηληστήρια, είναι υπεραρκετά, δηλαδή δεν δουλεύουν στο 100% των δυνατοτήτων τους. Πάντως είναι γεγονός ότι στην περίοδο της κρίσης κατόρθωσαν όχι απλά να συντηρήσουν μια κερδοφορία αλλά να αυξήσουν. Ναι. Ενώ αντίθετα το υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς ένιωσε τις συνέπειες της κρίσης. Ναι, απλώς τα δηληστήρια μπορεί να έχουν ή την τύχη ή την ατυχία, επειδή είναι και άλλοι παράγοντες που δεν επηρεάζουν την κερδοφορία τους από την εσωτερική μόνο αγορά. Δηλαδή είναι... Μιλάτε για τις διεθνείς τιμές. Διεθνείς τιμές, αν αγοράζουν φθηνά, αν κάνουν hedging, αν τους πάει καλά η διαφοροποίηση τιμής, αν έχουν παίξει καλά, να το πω έτσι εισαγωγικά, την ισοτιμία δολαρίου ευρώ, γιατί αγοράζουν σε δολάρια, πουλάνε σε ευρώ, όλα αυτά μπορεί να βγουν σε θετικό βαθμό πολύ καλά ή και σε αρνητικό βαθμό. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, δεν νομίζω ότι η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται ότι υπερχρεώσανε, να πω έτσι, στην αγορά. Οφείλεται ίσως σε αυτούς τους άλλους παράγοντες που κάποια φορά, είπα, θα πάνε θετικά, κάποια θα πάνε όμως και αρνητικά. Μάλιστα.